Να σας πω την αλήθεια, κουράστηκα να είμαι στο σπίτι. Είχα κάνει και τρεις μέρες αποτοξίνωση από το διαδίκτυο, δεν ανέβασα κανένα βιντεάκι. Και σήμερα Κυριακή καβάλισα το παπί και ήρθα στον Κάλαμο να βρω το φίλο μου τον Κώστα τον Πέπα. Τον πήρα τηλέφωνο, του είπα: Κώστα, εδώ είμαι, έρχομαι, μου λέει. Μέχρι να έρθει, κάνω λίγα βιντεάκια εγώ εδώ πέρα, λίγα πλάνα, ωραίο μέρος, Αγία Απόστολη, καλά μου. Πάμε να δούμε τους ψαράδες. Έχουν πιάσει κάτι ψαράκια, τα καθαρίζουν. Προσπαθούν να τα πουλήσουν, να βγάλουν και αυτοί το μεροκάματο. Τώρα μην αρχίσετε πάλι να λέτε αυτό είναι μικρό γιατί τα πιάνουν, τελειώνουν τα ψάρια, γιατί θα αλλάξω πλάκα. Βεβαίως, όπως είδατε, δεν πήρα το δρόμο των διοδίων, των εργολάβων. 2,5 ευρώ το παπάκι διόδιο. 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ δεν έκαψα βενζίνη για να έρθω από τον άλλο δρόμο. Τα πόδια, σιωπιές. Τα πόδια, πόσο πάει, καπιτάνια? Με 12 τα δώσα, φίλε μου. Τα έχεις δώσει? Α, νόμιζα ότι δεν έχει κανένα, δηλαδή σου περισσεύει. 3 είναι ένα χτύπητα εσύ. Το ξέρω, το βλέπω. Με 12 τα δώσα, θα έρθει λίγο να τα πάρει με τα μάξι. Αλλά τα πήρε όλα, καταλαβαίνεις. Εντάξει, γι' αυτό. Καλά, μην νομίζω τα δεν είναι και παραπάνω. Άμα τα χτυπήσω, τα βάζω ακριβά. έχει δουλειά, έχει δουλειά. Δεν είναι δουλειά. Τι? Κάνει και βάρος. Καθαρίζω την κατσούλα, την αδειάζω, την κάνω. Έχει φύρα. Βέβαια, το ψάρι σου συνήθω και μετά το καθαρίζω. Το καπότι. Το ψάρι πόσο το έχεις το... 35 ευρώ πουλά, 30 σας δώσα μάθες. Εγώ και κούρα στην αγρίδα, 2 χρήνια. Τα πήρε όλα τα μέρα. Καλημέρα, καπιτάνιε. Άρα, παπουνάκια. Λοιπόν, εδώ περπατάμε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Καλά μου. Και μου λέει πάνω να σε δείξω κάπου που τρέχει νερό στη θάλασσα. Έχει νερά και κάπου στο δεις, ε. Α. Δεν κάτσε να τη δείξω να πάω από εκεί. Και φαίνεται καθαρό το νερό.
Κώστα. Ναι. Από πού έρχεται τώρα αυτό? Από τα βουνά πάνω. Τα βουνά έρχεται πάνω, ναι. Από τα βουνά έρχεται πάνω και έχει πάρα πολύ νερό. Έχει 6-7. Σκάει κι αλλού. Ναι, έχει 6-7 τουλάχιστον. Ναι. Με μεγάλη ροή. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε τώρα. Δεν μπορούμε να περάσουμε, ναι. Εύκολα θα πέραμε να βγάλουμε παπούτσια να περάσουμε. Έχει πάρα πολύ νερό. Ανεκμετάλλευτο. Απέναντι το αλιβέρι πρέπει να είναι εκείνες του, ναι, του βλέπω έτσι. Αλιβέρι, ναι. Και ένα μαγνή που διέχνω πέρα, τι βλέπω που κάνω. Καινουργιές. Ναι, βέβαια. Στολίδι, ε. Βέβαια, τι είναι, πανέμορφο. Στολίδι. Έτσι. Και τα βουνά καραφλά βέβαια εκεί που μπαίνουν. Εννοείται, γιατί να μπαίνουν. Αυτό είναι το στολίδι. Για πες μου λοιπόν, τα λέγαμε και προηγουμένως, τα πούμε τα γράψει και η κάμερα. Εδώ αυτό τώρα είναι δημοτικό διαμέρισμα Καλάμου Αγίων Αποστόλων, τι πώς λέγεται? Ναι, είναι Καλάμου Αγίων Αποστόλων, ναι. Είναι ένα. Ενώ κανονικά είναι Δήμος Οροπού. Ναι, Δήμος Οροπού. Απλά λέγαμε κάποτε ότι ήταν Κάλαμος και εδώ πέρα έγινε πώς ήταν το παραθεριστικό τους. Και είναι δύο χωριά, αλλά είναι ένα. Ο Κάλαμος στην ουσία πού είναι εκείνο που βλέπω απέναντι πάνω στο βουνό? Ακριβώς αυτός. Απάνω το ξενοδοχείο το μεγάλο, ή δεν είναι ξενοδοχείο αυτό? Βλέπω μπροστά. Όχι. Κάτω εδώ, χαμηλά. Σπίτια. Αυτό το μεγάλο είναι σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Α, σοβαρά. Το ξενοδοχείο μοιάζει. Κάποιοι έχουν. Ναι. Ναι, εκεί πάνω είναι ο Κάλαμος και εδώ είναι η Αγία Απόστολη. Να μιλήσουμε λίγο, να δούμε και αν δεν μπορέσει να έρθει ο θείος, ο αντιδήμαρχος, να μας πει δύο λέξεις. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για τη Μαρίνα εδώ, την είσοδο της που είναι πρόβλημα από ό,τι είδα. Ναι, είναι εδώ και δύο χρόνια. Φερτά υλικά από πού έχουν έρθει δεν ξέρω και έχουν μπει μέσα. Εντάξει, η θάλασσα κάνει πολλά κόλπα. Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο να μπεις και να βγεις. Και αυτό το λιμάνι ήταν και κάποτε. Ήταν το φέρι από εδώ να βγει απέναντι στην Εύβοια. Στην Ερέτρια, Στην Ερέτρια. Μετά πήγε στον Οροπό. Δηλαδή τα νερά προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Και τώρα κάνανε σχέδιο να κάνουν μεγάλη μαρίνα τουριστική. Που είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι και πολύ κοντά στην Αθήνα. Ναι. Έχει καλούς δρόμους να έρθεις. Έχει μαγαζιά, έχει τα πάντα εδώ. Ξέρεις, έχω έρθει τόσα πολλά χρόνια εδώ που νομίζω ότι δεν έχω έρθει ποτέ. Δηλαδή έχει αλλαγή, έχει αρκετά μεγάλη αλλαγή, έτσι. Έχουν γίνει μαγαζιά, έχουν γίνει κάποιες υποδομές τουριστικές. Δωμάτια έχει εδώ καθόλου? Φουλ. Ναι. Έχουμε τρία μεγάλα ξενοδοχεία κιόλας. Μεγάλα. Πεντάστερα. Άντε. Όμορφα. Και φυσικά πάρα πολλά καταλήμματα ιδιωτών που τα νοικιάζουν. Ναι. Ή Airbnb ή οτιδήποτε. Το καλοκαίρι εδώ γίνεται πατώσε. Δεν κυκλοφορείς. Εγώ παίρνω το παπί μόνο για να πάρω ψωμί. Το φακίνο δεν το βγάζω. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Πάρε ησυχία βλέπω σήμερα, παρόλο που είναι Κυριακή, είναι ωραία μέρα. Νομίζω, επειδή χθες έβρεξε πάρα πολύ, δεν ήρθανε. Γιατί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γινόταν τις κακομοίρες. Πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς τα βλέπετε, παίρνουν, αντίστοιχα, κακοκάρι, πέντρα, τα λοιπά. Θα σου πει γιατί αυτό το κομμάτι. Όμορφα είναι, ρε. Όμορφα είναι. Ωραίο μέρο είναι. Δεν ξέρω όταν έχει πολύ κόσμο, μήπως χαλάει, αλλά τώρα είναι ωραίο. Εδώ έχει κάνανε
Ομιλό. Ναι, είχε. Ναι. Ισιοπλοϊκό και τέτοια. Ναι, ναι, είχε πριν. Ναι. Γιατί βλέπω αυτή τη ράμπα εδώ πέρα που είναι μάλλον για τέτοια σκαφάκια. Πολλά παιδιά ήταν εδώ τώρα. Τέτοια σκαφάκια σε όλη και τέτοια. Το ξυλώσανε γιατί, για την ανάπλαση να την ξαναφτιάξουν. Πολλά παιδιά ήταν παιδιά. Πολλά παιδιά. Και εδώ βλέπεις εσύ, μπαζόνι, γιατί φαίνεται... Γιατί. Γιατί είναι ο καιρός έτσι και έχουν κάνει λάθος στο στόμιο και φαίνει το κύμα μέσα και φαίνει φερτά υλικά και μπαζόνι. Βλέπεις εδώ, δε, τι έχει κάνει. Έχει μπαζώσει χώμα και βότσαλα. Χάνουν τουλάχιστον 4 θέσεις εδώ, αγκυροβολίου. Αυτά τα βάλανε τώρα, τα πίλαρς, καινούργια είναι. Ναι, καινούργια είναι, ναι. Εδώ είναι φανερό το πρόβλημα που υπάρχει. Σε λίγα βλέπεις πως έχετε το κύμα. Κάνει στροφή. Μπράβο. Και φέρνει υλικά. Λοιπόν, εδώ σε λίγα χρόνια φίλε θα κλείσει τελείως το λιμάνι. Δεν μπορεί να περάσει κανείς μέσα. Πρέπει να πας απέναντι, κοντά κοντά. Και ειδικά τα μεγάλα σκάφη έχουν θέμα. Εντάξει, ένα μικρό μπακάκι περνάει, αλλά... Εδώ έχουν κάνει πίλαρ, το οποίο στην ουσία είναι... Είναι άχρηστο. Να φορτίζει τηλέφωνο. Ναι, είναι άχρηστο γιατί βλέπεις τι έχει γίνει. Δεν μπορεί να δει κανείς. Να, τώρα δεις το καράκι που θα φύγει, πώς θα πάει κοντά. Να έχει τώρα ένα στόμιο ξέρω που να είναι της τάξης των 25 μέτρων και να χρησιμοποιεί τα τρία. Άκρια. Γιατί ρε φίλε, όταν κάνουμε τις μελέτες λιμενικές, γίνονται λάθη. Δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτά τα λάθη. Είναι τόσο άσχετοι οι επιστήμονες που σχεδιάζουν. Εδώ τώρα, όπως έρχεται ο βοριάς από απέναντι από την Εύβοια, στρίβει εδώ το κύμα και μπαίνει μέσα. Και παρασύρει ό,τι έχει ο Θεός. Κοίτα πόσο βαθιά είναι εκεί, αλλάζει το χρώμα. Πόσο ρηχά είναι εδώ. Και πού θα την κάνουμε τη μαρίνα εκεί, εκεί θα γίνει. Θα ξεκινήσει από εδώ, μέχρι εδώ. Υπάρχει περίπτωση να έχετε σκάφος εδώ πέρα φεριμπότ, ας πούμε, είναι βαθιά τα νερά. Έχει βάθος. Ναι, αλλά είναι ρηχά εδώ. Αυτά τα καθαριστούν όλα. Θα την πάει μέχρι πού, μέχρι απέναντι τις πετρές. Ναι, πέτρες είναι ακριβώς. Και λίγο παρακάτω, μέχρι την παραλία. Τα έχει τα σχέδια, ωραία σχέδια και έχει ξεκινήσει το. Το έχουν ξεκινήσει το έργο. Δεν είναι στα χαρτιά. Έχει δηλαδή δημοκρατηθεί. Τώρα είναι που. Θα τα πει όμως ο. Ναι, άμα τα ξέρει καλύτερα, μας τα πει. Ναι, αν θα έρθει ο αντιδήμαρχος, θα έχει καλώς. Αλλιώς άλλη στιγμή. Άλλη φορά. Παραγγέλνει καλησπέρα. Καλημέρα ή καλησπέρα, τι ώρα είναι. Α, παραλίγο. Καλημέρα ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα. Οι Γάλλοι λένε καλημέρα όλη μέρα. Καλημέρα. Και ωραία μέρα σήμερα γιατί χτες ήταν μια ακραία. Τα ακραία και ειδικά φαινόμενα αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Βλέπω κόσμο σήμερα στο εδώ. Ναι, ναι, ναι. Φοβικά αλλά σε και... λίγο πιστεύω σε καμιά ώρα, δύο θα πάει, κόσμο. Έχω έρθει πολλά χρόνια εδώ. Ναι. Μ' αρέσει τώρα που το βλέπω. Δεν το θυμάμαι έτσι. Κάτι είχε αλλάξει προφανώς. Αυτή εδώ η μαρίνα υπήρχε. Αυτή η μαρίνα υπήρχε, αλλά έγινε ανάπλαση πριν δύο χρόνια. Ναι. Και φτιάξαμε βιομηχανικό δάπεδο. Ναι. Βάλαμε καινούρια φώτα. Καινούρια ρεμέτζο για τα σκάφη και φτιάξαμε ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει πολλά έτη, το αλλιευτικό βραχείο να καλά μου. Έχετε βάλει βέβαια και πύλα στα οποία τα δύο από αυτά είναι άχρηστα, γιατί είναι πάνω στο σημείο που έχει φορτώσει φερτά υλικά η θάλασσα. Να. Τι γίνεται εκεί πέρα, βλέπω λέει μια είσοδο μαρίνας η οποία είναι στην ουσία κατά τα τρία τέταρτα. Δεν μπαίνει σκάφος. Επειδή κάποια στιγμή πληρώνεις τα λάθη παρελθόντος και στην Ελλάδα ξέρετε ότι πρώτα φτιάχνουμε και μετά νομοποιούμε τα σπίτια μας. Αυτό να τα ακούσουμε οι υπουργοί, οι ΠΕΧΟΔΕ και στο ΙΠΕΝ που ασχολούνται με αυτό, που θα έπρεπε η περιοχή αυτή η πανέμορφη από πολλά έτη πίσω να έχει μπει στο σχέδιο
Δυστυχώς δεν είχε μπει. Τώρα όμως τελείωσε το γενικό πολυδομικό σχέδιο του Καλάμου, που αυτό είναι η βάση και η χρήση γης για να ξεκινήσει η ανάπτυξη ενός τόπου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ η περιοχή αναπτύχθηκε όλη άναρχα, χωρίς υποδομές, χωρίς σχεδιασμό, και αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εγώ αναφέρθηκα βέβαια και στην είσοδο εδώ πέρα. Τώρα που αναφερόσαστε στην είσοδο της Μαρίνας, θα έπρεπε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει εμπορική ναυτιλίας ένα ποσό, έτσι ώστε να γίνει η εκβάθυνση του λιμανιού. Ναι, έχει γίνει η μελέτη, θα πρέπει να πάμε το φερτό υλικό που έρχεται 3 μίλια μέσα. Έχει γίνει ο έλεγχος αν το φερτό υλικό είναι μολυσμένο ή όχι. Παναγιώτη, και μισό λεπτό. Σας λέω τη διαδικασία. Ναι, αλλά είναι μόνο αυτό το πρόβλημα ή το φερτό υλικό αυτό, εάν το διώξετε, θα ξανάρθει για την Ελλάδα σχεδιασμό λιμανιού. Ακούστε. Εάν το φερτό υλικό αυτό το βγάλουμε, που θα το βγάλουμε, έχουμε πάρει απόφαση, έχουν μπει από το Υπουργείο τα χρήματα να γίνει όλη η διαδικασία, αν και αυτό είναι χρονοβόρα, ναι. Γιατί πρέπει να δεις τα λιμενικά βάθη του πυθμένος και όλα αυτά. Ναι. Είναι λάθος το τελείωμα του λιμανιού. Αυτό λέω, ο σχεδιασμός είναι λάθος, γι' αυτό βάζουμε έπρεπε, σε υλικά. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο βραχίωνας που βλέπετε, ο μπλε κίσκο, να ήταν 100 μέτρα πιο έξω, ναι. Από τότε που το φτιάξανε, παραποιήσανε το σχέδιο και ο βραχίωνας να είχε πάει ακόμα 50 μέτρα μέσα να έκανε ένα γάμα για να μπορούσε να προστατέψει το φερτό υλικό. Παραποιήσανε το σχέδιο, λες για ποιο λόγο, υπήρχαν λόγοι συμφέροντος, τι ήταν. Πάντα τα συμφέροντα, αυτά είναι που... Τοπικά συμφέροντα, παραλίες και τα λοιπά. Είναι και κάτι το οποίο ήμουν μικρός τότε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς γιατί, αλλά το βλέπετε και μόνοι σας το λάθος που έχει γίνει. Στην είσοδο έξοδο του λιμανιού είναι λάθος ο βραχίωνας στο τελείωμά του, όπως και η προβλήτα έπρεπε να ήταν πιο έξω, έτσι ώστε θα είχε συμπεριλάβει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι εκεί δίπλα. Έχει προχωρήσει τώρα το εμείς, σχέδιο. Εμείς ως καινούργια δημοτική αρχή, το αναπέξω χώρο από τον ελευτικό βραχείο να χωροθετήσαμε περίπου 270 στρέμματα που τελειώνει το πάρκινγκ και στα, ναι, βράχια, ναι, για να γίνει η τουριστική μαρίνα του Καλάμου. Mm-hmm. Πήραμε απόφαση, χωροθετήσαμε, θα περάσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα και από εκεί θα πάει στο Δημοσίων Επενδύσεων για να χρηματοδοτηθεί να γίνει μια τουριστική μαρίνα. Σε καμιά 20 χρόνια θα γίνει. Στην Ελλάδα συνήθως 20 χρόνια. Αλλά ο πατέρας μου, μου έλεγε: εάν δεν βάλεις το λιθαράκι σου να ξεκινήσει ένα έργο, δεν θα γίνεται σε 20 χρόνια. Εγώ λοιπόν, η Δημοτική Αρχή το έβαλε το λιθαράκι της και ξεκινάει από σήμερα αυτό που λέτε εσείς. Μακάρι, τι να πω. Ας πω. Βέβαια, η περιοχή είναι όμορφη περιοχή, αλλά προφανώς έχει κάποια θέματα, έτσι. Είναι όμορφη περιοχή, συνδυάζει βουνό και θάλασσα, ωραίες παραλίες. Είναι το βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής, όμως δυστυχώς η κεντρική εξουσία θα πρέπει να σκύψει απάνω της, να υλοποιήσει τα γενικά πολυδομικά σχέδια, δηλαδή να γίνουν και τα ρημοτομικά, έτσι ώστε να έχουμε αισθητική, να έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να μας ενώσει σε 20 λεπτά τον παραλιακό δρόμο με τη Νέα Μάκρη και το αεροδρόμιο, το οποίο θα φέρει ανάπτυξη στον τόπο. Από πλευράς αποχετεύσεων νερού, όλα αυτά τι γίνεται? Από πλευράς νερού έχουμε τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές. Ακόμα έχουμε σωλήνες, αμοιοντοσωλήνες και όλα αυτά. Η περιφέρεια ποτέ δεν έχει σκύψει γύρω στο πραγματικό πρόβλημά μας στη Βορειοανατολική Αττική. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στον κύριο Χαρδαλιά, μια και είναι καινούργιος περιφερειάρχης, να σκύψει εδώ στο πρόβλημα αυτό και φυσικά να αλλάξει το δίκτυο ίδρυυσης και το αποχαιρετευτικό να υλοποιηθεί μέσω της ΕΙΔΑ πλέον, που αυτοί έχουν την υποχρέωση να κάνουν το βιολογικό καθαρισμό. Χωματερή και τέτοια, πού τα πετάτε? Στη Φυλή. Α, εκεί πάνε. Δημιουργήσαμε το ΣΜΑ, σταθμό μεταφόρηση απορριμμάτων. Έχουμε μία συνάντηση, μήπως φτιάξουμε δικό μας χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων για να φτιάξουμε τον πράσινο δήμο του Οροπού. Είναι και αυτό στα σκαριά στην αρχή, το ΣΜΑ το υλοποίησαμε. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια πρωτοπόρα ιδέα που την χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκεί να βρούμε 14 στρέμματα που χρειάζεται.
σιγά το πράγμα. Και εκεί λοιπόν θα γίνεται ο διαλογισμός, ο διαχωρισμός, θα δημιουργούμε βιομάζα και όλα αυτά τα προϊόντα που τα σκουπίδια μας τελικά είναι χρυσάφι και εμείς δεν δίνουμε σημασία. Τα πληρώνουμε στη φυλή σε ένα υπέρογκο ποσό και η φυλή θα επεξεργάζεται. Πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει από την κεντρική εξουσία. Εμείς έχουμε τις ιδέες, έχουμε το όραμα, αλλά πρέπει να έρθει και η κεντρική εξουσία να σκύψει. Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σας επετάξει τις αρμοδιότητες, δηλαδή να σας αφήσει να κινηθούμε πιο ελεύθερα. Όχι να είναι από πάνω μπαμπάς, να πούμε, που να σου δίνει το χατζηλίκι. Δεν γίνεται αυτό. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα να έχουμε. Να σε καλά. Θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Αγία Μαρία, να το κλείσα και αυτό εδώ. Και έτσι ονομάζεται και η περιοχή. Όχι. Η περιοχή είναι Αγία Απόστολη ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει αλλάξει. Όχι. Ωραία, ωραία πέργολα έχουν βάλει εδώ για να κάθεται ο κόσμος. Και να ρεμβάζει το πέλαγος. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία εποχή αυτή, ρε Κώστα. Είναι όντως. Απρίλης, Μάης είναι... Αναπνεύει. Όλες οι ορμόνες ζωντανεύουν. Ακριβώς. Της φύσης των ανθρώπων. Ακριβώς. Οι ερωτικές. Ακριβώς. Και έχεις σκεφτεί ποτέ για ποιο λόγο οι περισσότεροι έχουμε γενέθλια εκεί Μάιο, Ιούνιο... Όχι, ναι, γύρω εκεί. Γιατί κάνουν έρωτα το χειμώνα που δεν έχουν τι να κάνουν. Και μετά από 9 μήνες γεννάνε. Ή τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες. Έτσι, έτσι. Εγώ έχω αρχή της Άνοιξης έχω γεννηθεί. 4 Μαρτίου. Α, είσαι ο χειμωνιάτης. Ναι, κανονικά. 4 Μαρτίου, ένα αφαιρέσει 9 μήνες, πόσο πάει. Έτσι, μπράβο. Σαν το γιο μου. Και αυτός ήταν του Δεκέμβρη. Έρωτας. Ωραίος χώρος εδώ, έτσι. Εδώ να πούμε ότι η μισή Αθήνα παλεύει πότε θα ήθελε να παντρευτεί εδώ. Α, ναι, είναι δημοφιλές για γάμο. Για να δούμε νερό, έχει εδώ τρέχει. Είναι για τα μάτια η βρύση. Βλέπω βρεμένο κάτω, οπότε... Ναι, ου. Αν δεν είχε νερό, θα τρενόμουν, γιατί η περιοχή εδώ πέρα είναι γεμάτη με νερό. Κλειδωμένη. Αγία Μαρίνα, μάλιστα. Γάμι λοιπόν, και είναι ωραίο μέρος για να γίνει γάμι, πραγματικά. Ε. Yes. Ναι. Και γλέντι κάνεις εδώ, όχι απλά. Βέβαια, άμα θέλεις, ναι. Δεν ξέρω αν επιτρέπει όμως και το ιερατείο να γίνει γλέντι. Εντάξει. Εγώ είμαι ντόπιος, μπορούσα να το κάνω. Έχεις το μέσο, ναι. Βέβαια. Ωραία, ακούγονται πουλιά, όμορφο. Λοιπόν, πουλάραμε με, εγώ δηλαδή, πουλάραμε 3 ευρώ, 3 και 10. Εντάξει, από το κοροπή μέχρι εδώ. Και τα διόδια μας θα πλήρωνα ήταν 2,5. Καλά, δεν έκανα που πέρασα και δεν πλήρωσα.